Μαζί μα ο κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, είναι ο Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Τον καλημερίζουμε. Γεια σα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι νεότερα έχουμε στην ψηφιακή επανάσταση που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην ε, χώρα. Αυτονόητα, αλλά όχι τόσο η αλήθεια είναι ε, πολλά πράγματα στη χώρα την οποία κατοικούμε. Ωστόσο, γίνονται βήματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τα βήματα αυτά πλέον βρίσκουν ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν, θέλουν να συμπορευτούν. Mm -hmm. Η δουλειά που κάναμε με τον ψηφιακό βοηθό που τον είχαμε δείξει πριν περίπου ένα μήνα και από την εδώ, κάναμε... Ναι, που κάναμε τι ερωτήσει και απαντήσει. Περίπου 300.000 ερωτήσει μέχρι και σήμερα. Mm. Πριν από λίγο καιρό βγάλαμε στον αέρα το πακέτο του Μαϊώτο, δηλαδή στο govwallet, στο το οποίο κατεβάζουμε από τι αποθήκε download εφαρμογών των διαφόρων εφαρμογών. Mm. Μπορούμε πλέον να κατεβάσουμε το govwallet και εκεί να συγκεντρώσουμε όλη την πληροφορία για τα αυτοκίνητά μα. Την άδεια κυκλοφορία, το κτέο, την ασφάλεια, το αν έχουμε πληρώσει τέλη κυκλοφορία. Εδώ πέρα είχαμε περίπου 150.000-160.000 ήδη εισαγωγέ αυτοκινήτων στα πορτοφόλια των πολιτών. Αυτό τι μα λέει, μα λέει να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Πλέον παρότι υπάρχει ένα αριθμό ανθρώπων που πρέπει να εκπαιδευτεί περισσότερο. Δυσκολεύεται οι περισσότεροι ε, αυτή τη Και τον καταλαβαίνουμε ναι. και θα μιλήσουμε λίγο για το πώ η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει σε αυτό. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί ε, πολίτε οι οποίοι πλέον έχουν κάνει κτήμα του αυτή την προσέγγιση. Και έχουν την ψηφιακή δει, τεχνητή έτσι, Και εγώ, τη χρησιμοποιούν. Ζητάνε περισσότερα. Αυτέ τι μέρε βγαίνει σε συνεργασία και με το Υπουργείο Υγεία η κάρτα αιμοδότη. Πολύ σημαντικό επίση για κάτι τόσο ευαίσθητο και τόσο σημαντικό για την ανθρώπινη ζωή. Και πάμε να εντάξουμε πλέον και ιδιότητε συνεργασία. Με του διάφορου. Τι είδου ιδιότητε. Δηλαδή, επαγγελματική ιδιότητα δικηγόρου, γιατρού, μηχανικού, το ακαδημαϊκό πάσο και την ακαδημαϊκή ιδιότητα και για του καθηγητέ. Αυτά είναι σχεδόν έτοιμα, τα τελευταία. Δύο προκειμένου τι επόμενε μέρε και αυτά να ενταχθούν στο βόλετ και να μην χρειάζεται να τα κουβαλάμε αποδείξει. Άρα, τι επόμενε μέρε, έτσι. Η ακαδημαϊκή ιδιότητα είναι έτοιμη. Η κάρτα ημεδότη είναι έτοιμη. Είναι θέμα υπογραφών των κοινών υπουργικών αποφάσεων για τι ιδιότητε. Συνεργαζόμαστε με του φορεί Τώρα... για να πάρουμε. Θέλω την να σας πληροφορία. πω ότι μόλι τα διάβαζα όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι χά, χάρηκα από τη μία πλευρά πάρα πολύ, γιατί είναι μεγάλη ευκολία να μπορεί να κάνει τα πάντα από το κινητό σου ή από τον υπολογιστή σου ή από το τάμπλετ. Τι θέλει ο καθένα, τέλο πάντων. Πια με το... είναι η προέκταση του χεριού μα το κινητό. Ωστόσο, σαν πολλά δεν μαζεύονται προσωπικά δεδομένα σε ένα κινητό. Δεν μαζεύονται ακριβώ σε ένα κινητό. Τα δεδομένα φυλάσσονται εκεί που πρέπει να φυλάσσονται. Και πλέον στο κινητό μας τραβάμε την εικόνα... Προσπαθώ να σκεφτώ πόσο κινδυνεύει και... που κινδυνεύει έτσι και αλλιώς γιατί είμαστε εκτεθειμένοι στο ψηφιακό περιβάλλον, αλλά πόσο κινδυνεύουν τα προσωπικά μας στοιχεία. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν θέλω να ορειοποιήσω καμία κατάσταση. Και σε έναν κόσμο ο οποίο διασυνδέεται ακόμα περισσότερο, θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά πιο προσεκτικοί. Για το λόγο αυτό, φέρνουμε, θεωρώ ότι την άλλη εβδομάδα μπαίνει στι επιτροπέ τη Βουλή το νομοσχέδιο για την κυβερνοασφάλεια, έτσι ώστε πλέον να υπάρχει ένα φορέα υπεύθυνα πάνω από όλου του οργανισμού, υπηρεσίε, δημόσιε και ιδιωτικέ, προκειμένου πλέον να μα τονίζει και να μα θυμίζει το τι θα πρέπει να κάνουμε για να είμαστε και να... Ακριβώς. Και να μην δίνουμε δικαίωμα πλέον στον οποιονδήποτε να εισβάλλει στην προσωπική μα ζωή, στα προσωπικά μα δεδομένα. Εκεί που είναι αποθηκευμένα, συγγνώμη, εκεί που είναι αποθηκευμένα, όπω είπατε, τα προσωπικά μα στοιχεία, μόνο εμεί μπορούμε να τα αντλήσουμε. Είναι στο σερβερ του κράτους όπου δεν έχει κάποιο τρίτος πρόσβαση Γι' αυτό και πρέπει να διασφαλίσουμε όλες αυτές τις υποδομές έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανέναν κακόβουλο Α. να μπει μέσα Το θέμα είναι διπλό, δηλαδή είναι και οι υποδομές που πρέπει να διασφαλιστούν και εμείς που πρέπει να προσέχουμε να μην δώσουμε πρόσβαση από μόνοι Και να, για 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 το... να σα πω και κάτι άλλο yeah. που είναι πολύ σημαντικό στον καινούριο μα ψηφιακό κόσμο <laughs> Τι πρόβλημα δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα των πολύ μεγάλων πλατφόρμων, τα social, δηλαδή τι mm. τις μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις μεγάλες πλατφόρμες marketplace, δηλαδή πολλές φορές βλέπαμε απάτες ή πέφταμε θύματα απάτης και η όποια καταγγελία μας πήγαινε σε κάποιο email που συνήθως κανείς ποτέ δεν έβλεπε. Δεν το Έρχεται λοιπόν πλέον μια ευρωπαϊκή νομοθεσία και όχι απλά οδηγία, το DSA, Digital Services Act, η οποία βάζει πλέον νέες βάσεις και υποχρεώνει τις πλατφόρμες να ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Mm. Κάθε χώρα δημιουργεί τη δικιά της αρχή. Το δικό της φορέα, Ο οποίο θα στέλνει ακόμα και αυθημερών στι πλατφόρμες, τι καταγγελίε και πλατφόρμες θα πρέπει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να απαντούν. Να αυτό λοιπόν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο επίση έρχεται στη Βουλή, uh -huh. προκειμένου να βοηθήσουμε ανθρώπου ε, και επίση να κάνουμε κάτι άλλο. Υπάρχει πολύ deepfake. Deepfake, ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει με τεχνητή νομοσύνη και φαίνονται αληθοφανή. Υπήρχαν πολλέ περιπτώσει παρουσιαστών, κόσμος, βουλευτών, πολιτικών που φαινόντουσαν να λένε διάφορα ή να πουλάνε διάφορα. Και αυτό πλέον το κομμάτι τη παραπληροφόρηση καλύπτεται από τη νέα αυτή. Η να το δούμε. Ε, την προηγούμενη φορά που ήρθατε εδώ είχαμε μιλήσει και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί του πάντες γιατί αφορά όλους μας. Αυτό, δεν, αυτό είτε χρησιμοποιεί φυσιακή τεχνολογία είτε δεν χρησιμοποιεί. Ε, το θέμα του προσωπικού αριθμού μας απασχολεί. Ε, πότε, πώς ξελίσσεται αυτή η διαδικασία και μια και είναι και σε, ε, στην επικαιρότητα το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Ο, η νέα ταυτότητα... Τι θα γράφει, θα γράφει τη στοιχεία γονέων κτλ. Όχι, βέβαια. Όχι. Ο προσωπικό αριθμό ολοκληρώνεται. Είναι μια διαδικασία που πλέον από εμά έχει τελειώσει και περιμένουμε την κρίση τη αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ακριβώ γιατί πρέπει να είμαστε απόλυτα ασφαλεί, για να έρθουμε και στην κουβέντα που κάναμε πριν, mm -hmm. έτσι ώστε να μην διακυβευτεί ε, το, η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα κανενό. Μόλι έχουμε το οριστικό OK τη Αποδοπούχου, πλέον κινούμαστε για την έκδοση του ΠΔΕΛΤΑ, που σημαίνει πλέον και την έναρξη λειτουργία του προσωπικού αριθμού. Είναι θέμα κάποιων εβδομάδων, μπορώ να υποθέσω. Δεν εξαρτάται από εμά αυτή η διαδικασία και ούτε μπορούμε και θέλουμε την και είναι ο αριθμό που θα αντικαταστήσει τα πάντα ότι έχουμε. Θα έχουμε αυτό τον αριθμό. Στην ουσία, ποιο είναι το θέμα που μέχρι σήμερα υπήρχε, ότι η Ελλάδα δομήθηκε με τέσσερα διαφορετικά μητρώα. Σε εποχέ που δεν είχαμε πληροφορική, φτιάξαμε μιτρό φορολογικό, μιτρό ασφαλιστικό, μιτρό βάση ταυτοτήτων και το μητρό του πολίτη. Αυτά τα τέσσερα μητρώα μπορούν να έχουν σε κάποιε περιπτώσει διαφορετικά μα στοιχεία. Παπαστεριού, Παπαστέριο, Δημήτρη, Δημήτριο. Όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να μα φέρουν σε δύσκολε καταστάσει ή να αλλάξουμε ταυτότητα και να μην έχει ενημερωθεί κάποιο μητρό. Έχει ο προσωπικό αριθμό και πλέον με αυτόν τον ένα αριθμό όλα τα μητρώα έχουν τα ίδια στοιχεία και ενημερώνονται και αυθημερώνουν για οποιοδήποτε. Ουσιαστικά αυτή θα είναι και η ταυτότητά μα, έτσι. Θα είναι ο αριθμό που θα μα ανοίγει οποιαδήποτε διαδικασία στο δημόσιο. Στην ταυτότητά μα πλέον θα να γράφεται, θα γράφετε ο προσωπικό αριθμό. Μόλι βέβαια βγει κανονικά νομοθετηθεί και θα αρχίσει πλέον να μπαίνει και στο πίσω μέρο τη ταυτότητα. κύριε Υπουργέ, τώρα πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά ξεχωρίζω ένα γιατί μου έκανε πραγματικά εντύπωση. Ρωτήστε, σα παρακαλώ, τον Υπουργό, ο φίλο μα ο Κώστα. Οι άντρε των σωμάτων ασφαλεία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τι εφαρμογέ. Έχουν, απόλ, έχουν απόλυτο δίκιο και ξεκίνησε αλληλογραφία εδώ και περίπου ένα μήνα με τα σώματα ασφαλεία για να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Είτε να περάσουμε τι ταυτότητε αυτέ στο Wallet. Ο λόγο που γίνεται αυτό ποιο είναι. Ε, δεν λόγι... φαίνονται ταυτότητέ του στο σύστημα. Λόγοι εθνική ασφάλεια μπορώ να υποθέσω. Α, Αλλά λύσει μπορούν να υπάρξουν. Μια ιδέα θα μπορούσε να είναι παράλληλα στου ανθρώπου αυτού να εκδοθεί και μια πολιτική ταυτότητα. Και πλέον με την πολιτική του ταυτότητα να μπουν και να νιώσουν και αυτοί κομμάτι μια σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα. Είμαστε σε συζητήσει προχωρημένε με τα Υπουργεία, γιατί είναι τρία διαφορετικά Υπουργεία, προκειμένου να βρούμε την καλύτερη λύση, γιατί έχει απόλυτο δίκιο ο φίλο Κώστα. Έχει δίκιο ο Κώστα, αλλά νομίζω ότι και στι περισσότερε περιπτώσει του πλανήτη. Γίνεται ε, αυτό ε, για θέματα... Είναι δύσκολο να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά, γιατί οι, τα, οι άνθρωποι Στυχία των τους σωμάτων ασφαλείας... Ναι και των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να προστατεύονται λίγο διαφορετικά από θα ό,τι προσ... προστατευόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Μια παράλληλη πολιτική ταυτότητα. Προφανώ. Προφανώς. Δεν υπερήχε κανένα τέτοιο στοιχείο να είναι ίσω μια λύση, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε για τι προτάσει των συναρμοδίων Υπουργείων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή χαρά μου, σας. πραγματικά. Τρέξτε, πώ το λένε, καλή. τρέξτε είναι ένα θέμα που μα αφορά πραγματικά. Τρέχουμε και θέματα... ψηφιακά, τρέχουμε και πραγματικά. Αφορούν όλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ, να Παστεργίου. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.